Επισήμως, η εφαρμογή του πράσινου πιστοποιητικού στην Ευρώπη θα αρχίσει την 1η Ιουλίου, ενώ το θέμα, όπως θα μας πει και η Μαρία Ψαρά από τις Βρυξέλλες, θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, Μαρία, στην Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά τη Δευτέρα. Ναι, Ματίνα, οι ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής θα συζητήσουν το θέμα της χρήσης του πιστοποιητικού αλλά και το ενδεχόμενο επέκτασής του και σε άλλες δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά, αυτό το θέμα παραμένει αρμοδιότητα της κάθε χώρας, δηλαδή κάθε χώρα θα αποφασίσει τελικά την επέκταση ή μη. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μισελ τονίζει την ανάγκη για συντονισμό. Συγκεκριμένα, στην επιστολή πρόσκληση προς τους ηγέτες, αναφέρει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συντονισμένη προσέγγιση μας για να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου πω, Ματίνα, ότι ο πρόεδρος Μισελ σημειώνει στην επιστολή του προς τους ηγέτες ότι ανησυχεί και για το θέμα των μεταλλάξεων και ότι πρέπει οι χώρες να διατηρήσουν την επαγρύπνησή τους. Τώρα, σε σχέση με το πιστοποιητικό, σε αυτή τη φάση πραγματοποιούνται δοκιμές για τεχνικούς λόγους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός να είναι έτοιμο τεχνικά την 1η Ιουνίου, ωστόσο η χρήση του επισήμως θα ξεκινήσει σε όλη την Ευρώπη κανονικά την 1η Ιουλίου. Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, θα είναι δωρεάν, η διάρκεια του θα είναι για 12 μήνες και δεν θα θεωρείται αμιγώς ταξιδιωτικό έγγραφο. Αφορά τους εμβολιασμένους με τα εγκεκριμένα εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ωστόσο, όπως είπε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders, εναπόκειται ξανά στα κράτη-μέλη αν θα δέχονται εμβολιασμένους με μόνο μία δόση από τις δύο που απαιτούν τα εμβόλια. Το πιο σημαντικό πάντως, Ματίνα, και αυτό ανοίγει το δρόμο για τον τουρισμό, είναι το γεγονός ότι οι χώρες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετα μέτρα περιορισμού στους ταξιδιώτες που κατέχουν αυτό το πιστοποιητικό, δηλαδή καραντίνα, παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρή επιδημιολογική ανάγκη και πάλι θα πρέπει να ενημερώνουν 24 ώρες νωρίτερα την Κομισιόν. Ματίνα.